Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε σε ρυθμούς αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σταύρο, γιατί πάρα πολύ απλά αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς καμία αμφιβολία. Αύριο έχουμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, Κυριακή στις 12 η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Atlas τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το Μεάρχη Υποδομών και Μεταφορών. Κύριε Παπά, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσαλικίδη, κύριε Ρόιρο. Μας τιμά κάθε χρόνο ο κύριος Παπάς να τα λέμε αυτά. Είναι τιμητική η πρόσκληση, σας ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είναι δική μας χαρά να ξεκινήσουμε την κουβέντα βάζοντας εγώ το πρώτο φυτίλι. Γίνεσαι εξέλιξη μια κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα. Με όλο το σεβασμό, κύριε Παπά, το μόνο που δεν έχω ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι και ο Λευκός Πύργος είναι δικό σας έργο. Ναι. Αναφέρομαι στα 30 που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και διεκδικείται την πατρότητα. Το δημοσιογραφικό χιούμορ το αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι προφανώς ότι όποιος απροκατάλληλος κοιτάξει τη λίστα των έργων που ανακοίνωσε ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Μητσοτάκης, θα καταλάβει ότι πρόκειται περί μιας μεγάλης κοροϊδίας, η οποία ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Και βεβαίως αποτυπώνει, θα σας έλεγα, για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη Θεσσαλονίκη και το ρόλο της. Δεν έχουν τα ιδεολογικά και τα πολιτικά εφόδια να αντιληφθούν ένα ευρύτερο ρόλο για τη Θεσσαλονίκη στην περιοχή. Και αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται σε σχέση με τα έργα υποδομής. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί επισκεφθήκατε και τον ΟΑΣΤ, επισκεφθήκατε και το Μετρό. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη που δεν έχει δύο σημαντικά έργα. Είμαστε στον ΟΑΣ, υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς, υπάρχει τεράστιο θέμα. Ο ΟΑΣ, το οποίο ταλαιπωρείται. Μετρό δεν έχουμε ακόμα, θεωρητικά στο τέλος του 2023. Τι διαφορετικό θα είχατε κάνει εσείς, γιατί ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Ναι, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί από το τέλος του 20, αρχές του 21. Είναι προφανές αυτό και δεδηλωμένο και από τον ανάδοχο. Με σταθμό Βενιζέλου μέσα. Χωρίς σταθμό Βενιζέλου, με όλους τους υπόλοιπους. Με όλους τους υπόλοιπους, βεβαίως. Και αυτός ο σχεδιασμός άλλαξε. Δυστυχώς το συγκλονιστικό μνημείο του σταθμού Βενιζέλου υπέστη έναν βανδαλισμό κανονικό, μεθοδευμένο. Μέχρι στιγμής ο μόνος ευνοημένος είναι ο ανάδοχος, ο οποίος αξίωσε και πήρε αποζημιώσεις με βάση την υπογεγραμμένη σύμβαση, βεβαίως. Αλλά οι Θεσσαλονικείς έχουν δυστυχώς την ατυχία να ακούνε από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη ότι η ολοκλήρωση του μετρό πάει για το τέλος του 23, όπου το τέλος του 23 αντιλαμβάνεστε κι εσείς ποια πολιτική χρησιμότητα έχει ως ορόσημο, είναι μετά το χρόνο των εκλογών. Άρα θα μπορούμε να πηγαίνουμε προς τις εκλογές και απλώς να υπάρχει μία αντιπαράθεση ο λόγος του ενός απέναντι στο λόγο του άλλου. Τα πράγματα είναι όμως πλέον κουκιά μετρημένα. Νομίζω και ότι ο κόσμος της Θεσσαλονίκης έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Όπως συμπεράσματα έχουν βγει και για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με τον ΟΑΣΤ. Έτσι δεν είναι? Στον ΟΑΣΤ, ναι. Και για να μην μείνουμε μόνο στον ΟΑΣΤ, ακούσαμε 30 πλάς έργα, τα οποία εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό, εξειδικεύτηκαν από τον Σταύρο Καλαφάτη. Μεταξύ αυτών, flyover, ανατολική περιφερειακή. Μεταξύ αυτών, μουσείο ολοκαυτώματος. Μεταξύ αυτών, δυτική είσοδος. Μεταξύ αυτών, δυτικός προαστιακός. Θέλουν ή ευαγγελίζονται πως θα καταστεί η Θεσσαλονίκη σιδηροδρομικός κόμβος. Σεις ανεβήκατε από ό,τι είδαμε το τρένο. Ναι, και θα συμμερίζετε αυτήν την αισιοδοξία. Θα επιμείνουμε την αισιοδοξία, την συμμεριζόμαστε μόνο προς την αποφασιστικότητα του επιβατικού κοινού να εμπιστευτεί το μέσο, το οποίο το βλέπουμε συνεχώς, και βεβαίως της προσδοκίας να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και μια κυβέρνηση η οποία να το υποστηρίξει. Το σιδηρόδρομος είναι καταταλαιπωρημένο στα τρία τελευταία χρόνια και θα σας έλεγα ότι η Ελλάδα πριν λίγες εβδομάδες έγινε μια χώρα χωρίς σιδηρόδρομο. Δηλαδή τα προβλήματα καθυστερήσεων και ακυρώσεων δρομολογίων γενικεύτηκαν και κατέρευσε το σύστημα. Για πολλούς λόγους. Διότι ο ανάδοχος τότε τρενοσέ νυν Hellenic Train δεν είχε κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις και εκπαιδεύσεις μηχανοδηγών, αλλά κυρίως έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο και στην υποδομή και την επιδομή. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, ερχόμενο το τρένο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, σε πολύ μεγάλα κομμάτια δεν υπάρχει φωτοσήμανση. Δηλαδή, πηγαίνει με την εμπειρία του ο οδηγός. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δηλαδή, δεν έρχεται στην εγκατεστημένη κονσόλα στο θάλαμο μέσα της
οδήγησης του τρένου, δεν έρχονται οι πληροφορίες οι οποίες έχουν από το πού βρίσκεται ο επόμενος και ο προηγούμενος σειρμός μέχρι την ταχύτητα την οποία πρέπει να αναπτύξει. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να κρατούν τα τρένα μεταξύ τους μεγάλες αποστάσεις. Έτσι, κύριε Παπά, το έχει γραφτεί επανειλημμένα, τώρα με συγχωρείτε, τον τόνο μου τον συγχωρείτε, αλλά πραγματικά έχει γραφτεί επανειλημμένα πως οι Ιταλοί μας φέραν σαπάκια. Εμείς εδώ πέρα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Επιμένετε σε αυτή την άποψη? Φέρανε τρένα τα οποία είναι παλαιότερα από αυτά που είχαν υποσχεθεί. Είναι προφανές αυτό, αλλά προσέξτε να δείτε, και εγώ το λέω ως έχοντας την πολιτική ευθύνη για τον συγκεκριμένο τομέα από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε κάνει σφοδρή κριτική στην εταιρεία. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή, σας λέω ότι έχει κάνει τις προσλήψεις για τους μεγαλοδηγούς που απαιτούνται. Μάλιστα. Στην υποδομή όμως δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες κινήσεις. Δηλαδή η υποδομή είναι υποσυντηρημένη. Δεν έχει ενώ έχει ένα οργανόγραμμα 2.000 ατόμων, έχει 700-800 άτομα να εργάζονται σε αυτόν. Αλλά θα ήθελα στους Θεσσαλονικείς να πω ένα λόγο έτσι, ο οποίος δυστυχώς μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση έχει και ένα στοιχείο παραγωγικό. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Θεσσαλονίκης. Ο σιδηρόδρομος έχει εγκαταληφθεί σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Δηλαδή, εμείς που ζούμε στην πρωτεύουσα, για να μπει δεύτερος σειρμός από την Αθήνα να πάει στην Κόρινθο, που είναι μια πόλη η οποία θα έπρεπε να έχει μεγάλη λειτουργικότητα και επικοινωνία, πρέπει να περάσουν 45 λεπτά να φτάσει ο πρώτος σειρμός, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει η τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχουν υποδομές. Τρένο για την Πάτρα δεν μπορείτε να πάρετε. Θα κατεβείτε στο Κιάτο και θα πάρετε λεωφορείο. Στον πύργο δεν μπορείτε να φτάσετε, ενώ υπάρχει υποδομή, υπάρχει και τεχνική βάση. Και αντίστοιχα βέβαια και στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, διότι το τρένο εδώ πάει μέχρι τη Δράμα. Έτσι, έτσι δεν είναι? Αυτές όμως είναι παθογένειες, οι οποίες είναι διαχρονικές στη χώρα μας. Δηλαδή, κυβερνήσεις έρχονται, φεύγουν, υπουργοί έρχονται και αλλάζουν, αλλά δεν αλλάζει η καθημερινότητά μας. Επιτρέψτε μου για το συγκεκριμένο μόνο να σας πω ότι επί των ημερών μας ολοκληρώθηκε και στην Τιθωρέα το μεγάλο τούνελ. Και βεβαίως ολοκληρώθηκαν και 270 χιλιόμετρα ηλεκτροκίνησης. Ναι. Έτσι. Και μπορεί το τρένο να πηγαίνει από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνηση αποκλειστικά. Άρα είχαμε επενδύσει πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα, δώστε μου την ευκαιρία να επιμείνω. Ναι. Είναι ένα μέσο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι φτηνό και μπορεί να ανακουφίσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό από μια οικογένεια η οποία χρειάζεται μεταφορές. Λοιπόν, έχουμε ζητήσει και για τις αστικές μεταφορές να κάνει κάτι η κυβέρνηση, το οποίο έχει γίνει στη Γερμανία. Η Γερμανία το έκανε την μηνιαία κάρτα αστικών μεταφορών, την έφερε στα 9 ευρώ. Να την πάμε στα 10 λοιπόν εμείς. Δεν είναι μεγάλο το κόστος, δεν υπερβαίνει τα 50-60 εκατομμύρια το χρόνο και μάλιστα υπό την υπόθεση εργασίας ότι κανένας άλλος πολίτης που αυτή τη στιγμή δεν έχει αγοράσει κάρτα μηνιαίων διαδρομών δεν θα αγοράσει μετά. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο του κύριου Απά, γιατί εδώ θέλουμε να μιλάμε πρακτικά. Ας πούμε πως τον Απρίλιο γίνονται εκλογές, όλα εκεί. Mm-hmm. Δείχνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ να λαμβάνει τις τύχες της χώρας. Τι περιμένει από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η Θεσσαλονίκη και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα σε επίπεδο υποδομών? Θα υποστηρίξετε αυτό το πακέτο των 30 έργων του Πρωθυπουργού? Διαφωνείτε σε κάτι? Τι έχετε να προτείνετε? Δεν θα προλάβουμε το Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να εξαγγείλει κάτι, αλλά ίσως το μάθεις. Θα υποστηρίξουμε τα έργα τα οποία εμείς είχαμε δρομολογήσει, γιατί είδα ότι ήταν και το Μουσείο Ολοκαυτώματος μέσα, σιδηροδρομικές συνδέσεις. Και έχουμε αποδείξει ότι εμείς έχουμε τον τρόπο να τα υλοποιήσουμε και να τα επιταχύνουμε. Ας πούμε, η χρησιμότητα του flyover περωτάται. Με την έννοια ότι δεν ήταν στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών και μεταφορών, τον οποίο η χώρα με υπογραφή Φάμελου και Σπίρτζη είχε συμφωνήσει με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση έργα τα οποία είναι σε αυτόν τον κατάλογο, σε αυτόν τον σχεδιασμό μέσα, να πέσουν επάνω σε βράχο χρηματοδότησης. Άρα υπήρχε ένας έτοιμος σχεδιασμός και ήρθε λόγω των δραματικών εξελίξεων με τον κορονοϊό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπορούσε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, αντί το Ταμείο Ανάκαμψης να χρησιμοποιείται απλώς για να πάρουν κάποιες λίγες 10, 12, 13 εταιρείες δάνεια για να αναχρηματοδοτήσουν απλώς το χρέος τους, να αξιοποιηθεί για να ολοκληρωθούν αυτά τα σχεδιασμένα και συμφωνημένα με τις υπηρεσίες της ΕΕ έργα. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσουμε το βάρος μας και νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι έχουμε και τη διοικητική επάρκεια για την αποτελεσματικότητα.
Τώρα θα πάρω την πάσα από τον Σταύρο, μια και στην ουσία είπε ότι αν κερδίσετε τις εκλογές, τι θα κάνετε. Είναι ένα σενάριο. Εγώ θα πάω ένα βήμα πιο πίσω. Το θα κερδίσουμε τις εκλογές, από ό,τι βλέπετε, το συζητάνε όλο και περισσότερο. Μέχρι και η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι καλύτερα τον Τσίπρα παρά η κυβερνησία. Μπορεί ο κύριος Σαλικίδης να φοβάται τερατογέννηση, κύριε Παπά. Θα το συζητήσουμε. Φοβάται τερατογέννηση. Πριν πάμε στην τερατογέννηση, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τερατογέννησης γίνονται αυτά. Άκουσα πρόσφατα τον Παυλάκη να λέει ότι είμαστε πρώτοι στη Δημοσκοπία. Είμαστε πρώτο κόμμα, ερχόμαστε κτλ. Δεν θέλετε να κυβερνήσετε αυτοδύναμα. Ο Πρωθυπουργός ήρθε και είπε: αν συμφωνήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, αφήσουμε στην άκρη την απλή αναλογική, πάμε σε ένα σύστημα. Ναι, αυτή η ρίση του Μητσοτάκη είναι μια άτακτη υποχώρηση και θα σας έλεγα με ενδείξεις πάρα πολύ σοβαρού πανικού. Και να σας πω τι εννοώ. Πέρσι, τέτοιο καιρό που συζητούσαμε, λίγες μέρες πριν κάτσουμε στο τραπέζι και συζητήσουμε εδώ, ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν θέλει να κάνει κυβέρνηση από την απλή αναλογική. Ποιούμενο στην ανάγκη φιλοτιμία, δηλαδή εννοώντας ότι δεν μπορεί. Τι έβλεπε ο άνθρωπος, έβλεπε την πολιτική του απομόνωση. Άρα την αδυναμία του να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα ένα χρόνο μετά. Τι έχει συμβεί? Η πολιτική απομόνωση του κ. Μητσοτάκη έχει, θα σας έλεγα, βαθύνει, έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μη αναστρέψιμα. Και το τελευταίο καταφύγιο του κ. Μητσοτάκη ποιο είναι? Να ζητήσει τη βοήθεια, να εκλιπαρεί για χείρα βοηθείας στον Αλέξη Τσίπρα. Και να του λέει, έλα εδώ να κάνουμε ένα πλειοψηφικό σύστημα, μήπως καταφέρω να σταματήσω τις διαρροές που έχω δεξιά και αριστερά. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα του κάνει αυτή τη χάρη. Και μάλιστα θα σας έλεγα, επειδή μας απευθύνεται το ερώτημα και καλώς μας απευθύνεται, εμείς έχουμε μία θέση διαχρονική, θα σας έλεγα, μακρόχρονη υπέρ της απλής αναλογικής. Θεωρούμε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, με σαφή κατεύθυνση βεβαίως, αλλά με ευρεία στήριξη, είναι εγγύηση για μία σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων, ξέρετε, και η διαφάνεια. Διότι όταν υπάρχουν και εταίροι που λειτουργούν σε μία ισορροπία, δεν έχουμε τα φαινόμενα παράλυσης και εκφυλισμού που έχουμε δει με την αυτοδύναμη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε όμως ένα καθεστώς αστάθειας όπως είναι το σημερινό, μία κυβέρνηση που θα μπορεί να παίρνει άμεσα αποφάσεις. Γιατί όταν είναι 2-3 εταίροι, πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε. Χάνουμε χρόνο. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλες οι κυβερνήσεις πλην αυτής του κ. Μητσοτάκη στην Ελλάδα από το 2012 και μετά, 2011, είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Οι κυβερνήσεις λοιπόν κρίνονται και η αποτελεσματικότητά τους και η ακτινοβολία τους από το εάν μπορούν να εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες συναντούν την κοινωνική συνένεση. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πάντα πρέπει σε αυτό που λέμε να κρατάμε και μια επιφύλαξη ως προς το εξής. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα έχεις κατά ανάγκη και πολιτική σταθερότητα. Γιατί, παράδειγμα, η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε 250 βουλευτές, συντριπτική υποστήριξη μέσα στη Βουλή. Δεν μπόρεσε να σταθεί. Γιατί δεν μπόρεσε να σταθεί? Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο διαμόρφωνε κοινωνικές συνενέσεις και ανοχές. Αντίθετα, η δική μας κυβέρνηση με 153 βουλευτές στην αρχή και 151 μετά τον Μακεδονικό, στάθηκε και ολοκλήρωσε και ένα μεγάλο κομμάτι του έργου της. Να σας πάμε, κύριε Παπά, στο μείζον για την συντηρητική ψηφία των πολιτών. Και αυτό δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Μας προετοιμάζουν όλοι, μηδέ του κυρίου Μητσοτάκη εξαιρουμένου, για έναν ενεργειακά πολύ δύσκολο χειμώνα. Τον ακούσατε, τον ακούσαμε από τη Θεσσαλονίκη, από το βήμα της ΔΕΘ, τη μία εβδομάδα, σε ένα πακέτο μέτρων ύψους 5,5 περίπου δις σε βάθος διετίας. Πώς διαβάσατε εσείς τα μέτρα αυτά? Ναι, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Βγήκε και ο κύριος Σταϊκούρας να τα εξειδικεύσει και μας είπε ότι από τα 13 δις τα οποία έχουμε εξοδέψει, με δημοσιονομικό αποτέλεσμα υποτίθεται τα 4,5, τα 10 έχουν πάει στην επιδότηση της εσχροκέρδειας. Ξέρετε, αυτό είναι το τυπικό παράδειγμα του να ρίχνεις νερό σε ένα βαρύλι λίγο σπάτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το πρόβλημα αν δεν χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του. Και η ρίζα του είναι οι μεγάλες τιμές ενέργειας, οι οποίες καλούνται να τις οποίες καλούνται να πληρώσουν νοικοκυρία και επιχειρήσεις. Εδώ να σας διακόψω λίγο. Ναι. Κατήγγειλε σήμερα στο Sky το πρωί ο πρόεδρος της Γενόποδα, ο κύριος Αδαμίδης, καπέλο 75% στο κόστος προμήθειας ρεύματος. Τώρα τον κόψανε βέβαια στην πορεία, εν πάση περιπτώσει. Θα περιμένουμε τη ΡΑΕ να υπολογίσει τα υπερκέρδη και τον κύριο Μητσοτάκη να δει να προλογίσει. Βλέπετε ότι εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Έχουμε πραγματικά υποτάξει τα συμφέροντα του συνόλου της οικονομίας, των μικρών και των μεσαίων ή και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Έτσι, γιατί και η βιομηχανία αυτή τη στιγμή
αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, σε μια ελάχιστη ομάδα εταιριών, η οποία πραγματικά βγάζει κέρδη πέραν του αναμενωμένου. Θα σας έλεγα, είναι πραγματικά το φαινόμενο εντυπωσιακό. Καρτέλ. 100% καρτέλ, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τις δυνατότητες του καρτέλ τις πολλαπλασιάζει. Δηλαδή, επειδή τα ακούω και από την αντιπολίτευση πολλές φορές, μας λένε για το χρηματιστήριο ενέργειας και ότι αυτό το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, το χρηματιστήριο ενέργειας λοιπόν ήταν μια υποχρέωση, γιατί το έχουν όλες οι χώρες της ΕΕ. Έτσι. Η Ελλάδα όμως είναι η μοναδική χώρα, η μοναδική, στην οποία το χρηματιστήριο ενέργειας, μάλλον όλη η εμπορεύσιμη ενέργεια, το 100% της ενέργειας περνάει μέσα από το χρηματιστήριο. Στη γειτονική μας Ιταλία, η οποία αντιμετωπίζει παραπλήσιες τιμές χονδρικής, μόνο το 11% περνάει μέσα από το χρηματιστήριο. Υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια. Υπάρχει προθεσμιακή αγορά. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί και το βλέπει και ο κόσμος. Και καλό είναι να μάθουμε κι εμείς, βοηθήστε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, μέχρι πού μπορεί να πηγαίνει αυτό. Δηλαδή, έρχεται ένας χειμώνας. Θα δίνει η κυβέρνηση 2 δις το μηνά για επιδότηση? Αυτό είναι σοβαρό ερώτημα. Αυτό είναι σοβαρό, αλλά από την άλλη, θα σας έλεγε κάποιος, κύριε Παπά, λέτε από την πρώτη στιγμή να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά κατανοητικά αγαθά, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο καύσιμο. Ωραίο ακούγεται. Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλό ότι πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος δημοσιονομικού τροχιασμού. Ναι, αλλά όμως αποδείχθηκε ότι υπήρχε το δημοσιονομικό περιθώριο. Και όταν λέγαμε μειώστε φόρους, το λέγαμε σε ένα περιβάλλον που, όπως απεδείχθη, παρήγαγε πολύ περισσότερα φορολογικά έσοδα από όσα ανέμενε και η ίδια η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, για τα οποία τώρα κομπορημονεί. Αλλά αυτά τα φορολογικά έσοδα είναι μια αφέμαξη από την οικονομία, την οποία νομίζω ότι τη χρειαζόμασταν. Αυτό είναι το μείζον. Και ξέρετε, επειδή ακούγεται, μα δεν κάνει η Ευρώπη τίποτα, λέει κάντε τα με το δικό σας πορτοφόλι κτλ. Κτλ. Από τις 8 Μαρτίου του τρέχοντος, η Κομισιόν έχει εκδώσει μια ανακοίνωση, στην οποία προτρέπει όλες τις χώρες να κάνουν ρύθμιση στη λιανική, ρύθμιση στη χονδρική, να μειώσουν τους φόρους κατανάλωσης, ακόμα και να κάνουν κρατική παρέμβαση στην αγορά με, την, με του τύπου να επανακρατικοποιήσουν επιχειρήσεις. Δηλαδή έχει γίνει στην Γερμανία η Uniper και βεβαίως η EDF στην Γαλλία. Καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει κομμουνιστική κυβέρνηση. Έτσι. Απλά έχουμε μία μεγάλη κρίση. Και στις μεγάλες κρίσεις χωρίς δημόσια παρέμβαση δεν γίνεται. Μην με κάνετε να πάω πολύ πίσω, να σας θυμίσω ποιος ήταν πρωταθλητής της κρατικοποίησης τη δεκαετία του 50. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ θέλω να αλλάξω θέμα. Να πάμε στις δηλώσεις JBEC περί τουρκικής εντός εισαγωγικών μειονότητας. Σας διακρίνει, κύριε Παπά, στο ΣΥΡΙΖΑ μια αφωνία. Δεν έχω δει επίσημη αντίδραση, δεν έχω δει επίσημη ανακοίνωση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει αυτό. Έγινε επίσημη δήλωση από τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, ο οποίος είναι και τομεάρχης, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτυπώνονται όλα και στη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα, η οποία έχει τουρκογενείς, πομάκους κτλ. Κτλ. Οι οποίοι είναι ισότιμοι Έλληνες πολίτες. Πέραν τούτου δεν, και νομίζω είναι πάρα πολύ σαφή η θέση του κομμάτος μας. Εγώ να ρωτήσω, κύριε Παπά, πάνω σε αυτό για να επιμείνουμε, μια και είμαστε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και με ιδιαίτερες, αν θέλετε, ευαισθησίες. Δεν ανησυχείτε πως η Άγκυρα θα εργαλειοποιήσει ενδεχομένως και τη μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα της Θράκης σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχει αναπτύξει με τις υβριδικές απειλές, το μεταναστευτικό, έχει κάνει τα πάντα τον τελευταίο καιρό. Δεν ανησυχείτε για αυτό το ζήτημα? Η στάση της Άγκυρας άπαντες τους ανησυχεί. Έτσι, η Τουρκία είναι μια δύναμη αναθεωρητική, μια δύναμη, θα σας έλεγα, και επεκτατική. Έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύβουμε, δεν έχουμε, παρόλες τις διαφωνίες που έχουν οι πολιτικές δυνάμεις εντός της χώρας. Η ανάγνωση αυτής της πραγματικότητας νομίζω πρέπει να είναι η κίνηση. Όμως, αποδεικνύεται ότι η Τουρκία περιορίζει αυτές τις δυναμικές αποσταθεροποίησεις όταν βρίσκεται σε ένα διπλωματικό και πολιτικό καμβά, ο οποίος ξεκινάει από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της δικής μας διακυβέρνησης στην περιοχή. Δηλαδή, είχαμε συνοηθεί με τους πάντες, χωρίς να ηχήσουν οι σάλπιγγες του πολέμου, χωρίς να φτάσουμε στο θύλος της σύγκρουσης, με διπλωματικές πρωτοβουλίες και ένα σαφές προβάδισμα και στη διπλωματία και στην πολιτική, αλλά και επιχειρησιακό, αν μου επιτρέπετε, να μην έχουμε αυτού του τύπου τα προβλήματα. Άρα θα βγείτε, κύριε Παπά, και θα πείτε τώρα ένα μεγάλο μπράβο στο Μητσοτάκη που πήρε τα Ραφάρ και την Μπελάρα.
Έχει αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί ότι μόνο με τους εξοπλισμούς δεν μπορείς να τυθασεύσεις τις εξελίξεις. Εάν δεν είσαι η βασική δύναμη η οποία δημιουργεί τα διπλωματικά γεγονότα και προάγει τη συνεργασία των χωρών της περιοχής, εκεί πέρα απομονώνεσαι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Δεν έχει παίξει τα ελληνικά μίντια. Ο Ερντογκάν έχει κάνει μια πολυήμερη περιοδία στα Βαλκάνια. Δεν είχε αυτό το προβάδισμα όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, επιτρέψτε να σας πω. Ο Τσίπρας ήταν αυτός που έπαιρνε τις πρωτοβουλίες, είχε λύσει τα προβλήματα με τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν μιλάει κανένας πλέον γι' αυτόν. Υποδέχτηκε ότι τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Μητσοτάκης, που μας έλεγε ότι ποτέ δεν θα υποδεχόταν Μακεδόνα. Ποτέ δεν θα τον έλεγε Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Παλιά. Έτσι. Άρα έχουμε μια τέτοιου τύπου μετατόπιση και την, έχουμε ξεκινήσει σαν χώρα δυστυχώς να υπηρετούμε την ιδέα ότι μονομερώς με την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας μπορούμε τα προβλήματα να τα λύσουμε. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Ο φράχτης καλώς κάνει και επεκτείνεται. Εδώ υπάρχουν συμβάσεις του διεθνούς δικαίου τις οποίες η χώρα πρέπει να τηρεί, δηλαδή να υπάρχουν ασφαλείς δίωδοι και να τηρείται το διεθνές δίκαιο. Έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις? Θέλω τώρα, γιατί με τσίγκλησε ο κ. Παπάς. Λέτε για τις διπλωματικές επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ, τις αναγνωρίζω. Αλλά και από την άλλη μεριά, Μητσοτάκης, θα σου πει ο άλλος, πήγε στην Αμερική. Έγινε δεκτός πρόεδρο Biden. Το χειροκρότημα εκεί. Δηλαδή δεν είναι η Αμερική πιο κοντά μας, δεν πέτυχε κάτι το περιμένουμε, πρωθυπουργό. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά και αν η Ελλάδα έχει να λαμβάνει κάτι και από τις τεράστιες, θα σας έλεγα, προμήθειες οπλικών συστημάτων και τα πάντα θα τα αξιολογούμε. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται μία, θα σας έλεγα, δυνατότητα να περιοριστεί η Τουρκία ως προς τον θόρυβο που θέλει να προκαλεί. Mm-hmm. Δεν υποτιμούμε το πρόβλημα, προς Θεού. Θεωρούμε ότι είναι το κρίσιμο, το βασικό στην περιοχή για τις διεθνείς σχέσεις, διότι η Τουρκία ως αναθεωρητική δύναμη συλλογίζεται και φαντάζεται κάποιες ισορροπίες οι οποίες για να διαμορφωθούν περνάνε μέσα από αλληλουχίες συγκρούσεων και αυτό δεν είναι καλό όχι για τα δικά μας εθνικά συμφέροντα απλώς, τα οποία είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε θέση, δεν είναι καλό και για τη συνανάθρωση και τη συνεργασία όλων των χωρών και των λαών της περιοχής. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλό, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις 10 το βράδυ, με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ.